Μετά σταματήσαμε στην Πάτρα, όπου μας συνάντησε και η δεύτερη τσάτερα. Εκεί δεν μας αφήσανε απάνω στη τσάτερα ή σε αυτά, μας βάλανε σε 2-3 σχολεία. Και πάλι πήραν το πατέρα μου και το θείο μου για ανάκριση, πράγματα, ράματα. Οπότε και να υπήρχε μια πιθανότης να μπορέσουμε να κουνηθούμε, δεν θα μπορούσαμε. Εκεί μας φρόντισε ο Ερυθρός Σταυρός και η αρχηγός του Ερυθρού Σταυρού ήταν η γυναίκα του Διευθυντού της Τραπέζης της Ελλάδος, πολύ φίλη της μητέρας μου και ο άντρας της φίλος του πατέρα μου. Και αυτή μας πήρε, αλλά όχι όλους μαζί, δεν μπόρεσε να το κάνει βέβαια, της το επέτρεψαν. Μας πήρε στο σπίτι εκ περιτροπής να πληθούμε, να φάμε και αυτά, αλλά ο πατέρας μου ήταν πολύ στο μάτι, τον είχαν πολύ στο μάτι και ήταν αδύνατο να απομακρυνθούμε με κανένα τρόπο. Αλλά εκεί συνέβη και το εξής. Μείναμε 2-3 μέρες στην Πάτρα, σε 2 διαφορετικά σχολεία και μας φύλαγαν τα σώματα ασφαλείας, δεν μας φύλαγαν οι ISS. Και όταν μας μετέφεραν, δεν μας μετέφεραν με τσάτερες από την Πάτρα στο Πειραιά, αλλά με κάτι μεγάλες βενζίνες. Και όταν μπαρκάραμε και όταν είμαστε όλοι μέσα, ρωτάνε το θείο μου, ο οποίος ήταν ο αρχηγός της πρώτης αποστολής, πόσοι είναι, δηλαδή μπορούσαμε να το είχαμε σκάσει η μισή που λέει ο λόγος, για να μην υπερβάλλουμε και 10 και 15, και δεν ήξεραν οι Γερμανοί πόσους παραλαμβάνουν. Ποιος να το ξέρει, διότι οι Γερμανοί που μας είχαν συνοδεύσει είχαν πάει σε άλλη υπηρεσία. Μας είχαν παραλάβει οι τάγματα ασφαλίτες, μας παρέλαβαν άλλοι, ούτε ξέρανε ποτέ πόσοι είμαστε. Από το τυχερό κανείς δεν ξεφεύγει. Μετά από αυτό δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα, γιατί μετά φτάσαμε Πειραιά, μας φορτώσανε σε φορτηγά, μας πήραν στο Χαϊδάρι. Εκεί περιμέναμε και τις άλλες αποστολές και πλέον πήραμε το δρόμο του Βορρά. Εν συνεχεία, μετά τις 10 μέρες, τι κάνατε από το Φρούριο? Μετά φύγαμε από εκεί. Μας κατεβάσαμε σε ένα υπόγειο και βγήκαμε στη θάλασσα και ήταν κάτι τσάταρες. Τι είναι τσάταρες? Αυτά τα ferry boat, τα μικρά. Και σας πήγαν πού? Στη Λευκάδα και από τη Λευκάδα μας πήγανε στην Πάτρα. Στη Λευκάδα γιατί σας πήγαν πρώτα και δεν σας πήγαν? Για σταθμό. Σταθμεύσαμε εκεί πέρα. Μείνατε μέρες στη Λευκάδα? Όχι, μία μέρα, δύο δεν θυμάμαι. Η φρούρηση ήταν πολύ καλή? Είχαν φρούρηση βέβαια και στη Λευκάδα. Αφού ένας ζήτησε ένα τσιγάρο, την σκοτώσανε. Πού έγινε αυτό? Στη Λευκάδα. Εσείς τον είδατε που το σκοτώσαν? Εγώ τον είδα, ήμουν με άλλο ferry boat. Από τη Λευκάδα πήγατε πού? Στην Πάτρα. Στην Πάτρα ήμασταν πιο ελεύθεροι. Από εκεί το έσκασε κανένα? Ο Αρών έχει σκάσει. Και εγώ αν ήθελα το έσκαγα. Αλλά είχα το ζήτημα του γερόντου. Δεν είχε εκεί πολύ φρούρηση, κύριε? Δεν είχε πολύ. Κάνανε το κοροϊδό. Ποιοι σας φρουρούσαν εκεί, κύριε Ραφαήλ? Στρατιώτες. Γερμανοί? Όχι, Έλληνες. Κάνανε το κοροϊδό. Όλοι να φεύγαμε δεν μας έλεγαν τίποτε. Γιατί δεν φύγανε άλλοι, φοβόσασταν γενικά? Φοβοθήκαμε. Πού να πηγαίναμε? Όλοι ήταν δεσμευμένοι. Αυτό ήταν στη Λευκάδα. Από τη Λευκάδα... Λευκάδα πήγαμε στην Πάτρα. Μετά πήγατε στην Πάτρα. Μας έβαλαν σε ένα σχολείο, βρωμήσαμε, ψηριάσαμε εκεί πέρα, οι τουαλέτες είχαν γεμίσει. Σε μια στιγμή λέω σε κάποια που ήταν εκεί πέρα, δεν είναι δυνατόν να πάμε σε ένα ξενοδοχείο, να πληθούμε λίγο, να πάμε τουαλέτα και ξέρω τι. Έρχεται ένας τσολιάς, μας παίρνει, αλλά λέει σε άλλο ξενοδοχείο θα πας εσύ και σε άλλο άντρα σου. Πραγματικά εγώ με το παιδί πήγαμε στο ξενοδοχείο, πληθήκαμε. Και γυρίσαμε σπίτι. Αν δεν είχαμε το φόβο από τους Γερμανούς, μπορούσα να λοξοδρομήσω και να μην γυρίσω εκεί που ήταν και οι άλλοι. Αλλά ο φόβος αυτός του Γιωχανά μας είχε φοβήσει πολύ, ο θάνατος του Γιωχανά. Πολύ. Αυτό μας έδιναν συσίτιο μετά. Ήταν επιτροπές.
Μας έδιναν σε σύντιο, μείναμε καμιά εβδομάδα στην Πάτρα. Μια εβδομάδα στην Πάτρα και μετά μας σε ένα σχολείο. Σε ένα σχολείο. Και μετά το ένα απόγευμα μας έβαλαν στη γραμμή και μας πήραν στο λιμάνι για να μας βάλουν σε ένα καΐκι. Εκεί που περπατούσαμε για να πάμε, έρχεται ένας αξιωματικός Έλληνας, κοντός, και μου λέει, «Α, εσύ ξαδελφούλα, πώς λέγεσαι χρυσό μου, δεν σε θυμάμαι, ήσουν μικρή». Λέω, «Λεοντσίνη». «Όχι, Λεοντσίνη, Λεοντίτσι λέγεσαι». Το έκαμε ελληνικό το όνομα. Τι ήθελε να με σώσει, αλλά ποιος τολμούσε, άφηνα εγώ τον άντρα μου και το γιο μου, δεν τον άφηνα.